Η φωτιά τη Ουκρανία υπάρχει δυστυχώ περίπτωση να απλωθεί μέχρι τα Βαλκάνια και συγκεκριμένα να φτάσει στη Βοσνία, χώρα μη μέλο ακόμη του ΝΑΤΟ, μετά τη ρωσική απειλή προ το Σεράγεβο. Η Ρωσία προειδοποιεί τη Βοσνία ότι αν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, η Μόσχα θα ανταποδώσει, δήλωσε ο Ρώσο πρεσβευτή τη Ρωσία στη Βοσνία και Ζεγοβίνη, η Γκόλκαν Μπλούκοφ, ενώ το Σεράγεβο κατήγγειλε τη δήλωση ω ξεκάθαρη απειλή. Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, η Δύση είναι αυτή που απειλεί τη Βοσνία. Και ψεύδεται, κατηγορώντα τη Μόσχα για ανάμειξη στι εσωτερικέ υποθέσει τη χώρα. Δεν έχουμε κανένα σχέδιο. Θα απαντήσουμε αναλύοντα τη στρατηγική και τη γεωπολιτική κατάσταση, είπε ο Ρώσο πρέσβη, υπενθυμίζοντα ότι η χώρα είναι διχασμένη για το θέμα τη ένταξη στην Ατλαντική Συμμαχία. Ο σημερινό πρόεδρο τη Βοσνιακή Προεδρία, Ζέλικο Κόμψιτ, καταδίκασε τι δηλώσει του Ρώσου διπλωμάτη με όλη του τη δύναμη. Το μήνυμα του Ρώσου πρέσβη ότι θα υπάρξει ρωσική αντίδραση. Ευτούς το ότι δείχνει το παράδειγμα τη Ουκρανία εναντίον τη οποία η Ρωσία έχει κάνει εισβολή είναι μια σαφή απειλή και κάτι απαράδεκτο για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, είπε ο Κόμψιτς. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βοσνία επέκρινε επίσης τι δηλώσει του ρώσου διπλωμάτη ως επικίνδυνες, ανεύθυνες και απαράδεκτες και τόνισε ότι καμία τρίτη χώρα δεν έχει λόγο στις συμφωνίε ασφαλείας μεταξύ του ΝΑΤΟ και των κυρίαρχων κρατών. Η Βοσνία είναι μια χώρα με συλλογική προεδρία που περιλαμβάνει έναν Κροάτι, έναν Μουσουλμάνο και έναν Σέρβο. Οι πολιτικέ εντάσει στη Βοσνία έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίου μήνες, ειδικά ω αποτέλεσμα των αυτονομιστικών σχεδίων του σερβοβόσνιου ηγέτη Μίλλορντα Ντόντιγκ, που βρίσκεται πολύ κοντά στη Ρωσία και ο οποίο έχει απειλήσει να αποσυρθεί από του θεσμού τη χώρα όπω οι ένοπλε δυνάμεις. Στι 10 Φεβρουαρίου, το Κοινοβούλιο τη Αυτόνομη Οντότητα των Σερβοβόσνιων ενέκρινε τη δημιουργία του δικού του δικαστικού σώματο χωριστού από το κεντρικό σύστημα, το οποίο είναι ένα αντισυνταγματικό μέτρο βάσει του αυτονομιστικού σχεδίου Ντόντικ. Η Βοσνία μπορεί να γίνει το εφαλτήριο για πιθανή κρίση στα Βαλκάνια ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ, δημιουργώντα μια άκρο επικίνδυνη κατάσταση πάνω από τα βόρεια ελληνικά σύνορα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.